Χαίρετε. Ευχαριστώ πολύ τον Σύλλογο Απόστολο Παύλο για την τιμητική πρόσκληση και ευχαριστώ και για τα καλά σας λόγια, κύριε Νικολαίδη. Τέλος πάντων, εν είδα ότι ουδέν ημί λέμε εμείς οι χριστιανοί Ορθόδοξοι, έλεγαν οι αρχαίοι, εν είδα ότι ουδέν είδα. Εμείς τα λέμε, εν είδα, ένα ξέρω ότι δεν είμαι τίποτε. Στα 1936, ο νομπελίστας μας ποιητής Γιώργος Σεφέρης είπε κάτι που παραμένει και σήμερα δραματικά επίκαιρο. Ανοίγω εισαγωγικά. «Όσο προχωρεί ο καιρός», έλεγε, «και τα γεγονότα, ζω ολοένα με το εντονότερο συνέστημα πως δεν είμαστε στην Ελλάδα. Πως αυτό το κατασκεύασμα που τόσο σπουδαίοι και ποικίλοι απεικονίζουν καθημερινά δεν είναι ο τόπος μας, αλλά ένας εφιάλτης με ελάχιστα φωτεινά διαλύματα, γεμάτα με μια πολύ βαριά νοσταλγία. Να νοσταλγείς τον τόπο σου, ζώντας τον τόπο σου, τίποτε δεν είναι πιο πικρό και νομίζω αυτή είναι σήμερα η κρίση. Νοσταλγούμε την πατρίδα μας». Αν αναλογιστούμε ότι αυτά υπόθηκαν το 1936, τότε που ο λαός μας μπορούσε ακόμη να μεθύσει μια νυφάλιο μέθη από το αθάνατο κρασί του 21 και να δείχνει στο σκοτεινό 40 το δρόμο προς την ελευθερία, τι να πούμε και σήμερα. Σήμερα το άλγος, ο πόνος έγινε θρήνος. Έχει απλωθεί πάνω από την πατρίδα μας το καταθλιπτικό πέπλο της λησμοσύνης. Όσο κι αν επέμειναν οι ραψοδοί και οι ποιητές μας στην έννοια του χρέους προς την πατρίδα, το οποίο είναι πέταγμα στα δύσκολα κρυμνά της αρετής και της μνήμης, εμείς πορευόμαστε απτόητοι και ανυποψίαστοι. Βαδίζουμε προσαρμοσμένοι ή αδιάφοροι, σαν εκείνους τους αρχαίους απίκους που οίκησαν την πόλη των τυφλών, τη Χαλκιδόνα, ενώ απέναντί τους έλαμπε ο τόπος ο ευλογημένος, η Επτάλοφος, το κέντρο των τεσσάρων του κόσμου μερών, η πόλης, όπως έλεγε ο ιστορικός Δούκας. Ζούμε σε μια πόλη τυφλών, ως βλέποντες τυφλοί, μεγάλα και υψηλά τριγύρω μας έκτισαν τείχη και δεν βλέπουμε το καύχημα και την αποδοχή μας, την παράδοσή μας. Είμαστε οι μεγάλοι ευνοημένοι. Μας επρίκησε ο Θεός με μια εξαίσια ιστορία, αλλά και οι μεγάλοι οφειλέτες. Χρωστάμε σε όσους πέρασαν, θα έρθουνε, θα περάσουν, κριτές θα μας δικάσουν, οι αγέννητοι και οι νεκροί, ή όπως λέει και ο Σολωμός, οι νεκροί που τα κόκαλά τους ευαρέθηκαν στο μνήμα εκαρτερώντας και τρίζουν ακατάπαυτα. Γιατί και οι νεκροί πεθαίνουν όταν λησμονιούνται. Θέλει μελτέμι γερό, γεννημένο στην Τίνο, που να έρθει με την ευχή της Παναγίας και να καθαρίσει τον τόπο μας από όλων των λογιών της Τουρκιάς και της γυραιάς Ευρώπης τα απομεινάρια μας κανοναρχείου ελίτης. Ας προσέξουμε ότι η λέξη παράδοση βγαίνει από το ρήμα παραδίδω. Παράδοση σημαίνει παραδίδω κάτι σε αυτούς που ακολουθούν, αλλιώς τα λεγόταν παραλαβή. Πόσοι συμμεριζόμαστε σήμερα τον λόγο του Αλεξανδρινού, πόσοι βιώνουμε το ίδιο με αυτόν συνέστημα που όταν έμπαινε μέστες εκκλησιές των Γρεκών με των θειαμάτων της ευωδίες και της μεγαλοπρεπής των ιερέων παρουσίες, ο νους του πήγαινε σε τιμές μεγάλες της φυλής μας στον ένδοξό μας Βυζαντινισμό. Εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων μαθαίνεις καμιά φορά την αλήθεια. Όταν το 1990 μπήκα για πρώτη φορά να διδάξω δάσκαλος νεοδιόριστος στην Σύρο των Κυκλάδων, μου συνέβη το εξής περιστατικό. Το μάθημα είναι ιστορία 5ης Δημοτικού. Στην εισαγωγή του βιβλίου αναφέρονται περίπου τα εξής. Φέτος θα μάθουμε πώς η αυτοκρατορία έγινε από ρωμαϊκή Βυζαντινή. Θα γνωρίσουμε ποιους αγώνες έκαναν οι Βυζαντινοί. Θα μελετήσουμε τον Βυζαντινό πολιτισμό και τη Βυζαντινή τέχνη. Θα γνωρίσουμε τον τρόπο ζωής των Βυζαντινών. Όταν τέλειωσε το μάθημα, κάποιος μαθητής σηκώνει το χέρι και με ρωτάει: «Κύριε, σήμερα υπάρχουν Βυζαντινοί?» Το ερώτημα μ' άφησε εμβρόντιτο. Πέρασαν τόσα χρόνια και ακόμη δυσκολεύομαι να απαντήσω. Μετά την νίκη στα Δερβενάκια, ο Άγγλος Ναύαρχος Χάμιλτον επισκέφθηκε τον Κολοκοτρώνη.
προτείνοντάς του μεσολάβηση ανάμεσα στους επαναστάτες και τον Σουλτάνο για ένα σύστημα αυτονομίας. Το απαντά ο γέρος του Μουριά. Εμείς, καπετάν Άμιλτον, δεν εκάμαμε ποτέ συμβιβασμό με τους Τούρκους. Εμάς ο αυτοκράτορας μας, εννοεί ο παλαιολόγος ο Κωνσταντίνος, εσκοτώθη στα τείχη για να μην παραδώσει την πόλη. Εμάς το σύνθημά μας είναι ελευθερία ή θάνατος. Μέχρι την αγιασμένη επανάσταση του 21, ο λαός έλεγε αβίαστα ο αυτοκράτορας μας. Αυτό το μας, μετά από 400 χρόνια, δηλώνει την αδιάσπαστη και ζωντανή συνέχεια του ελληνισμού, της ρωμιοσύνης. Η μνήμη του λαού διατηρούσε άσβηστη τη μορφή του αυτοκράτορα. Το Βυζάντιο ζούσε και μετά το Βυζάντιο. Και αν προσφωνούσαν οι καπεταναίοι τα παλικάρια τους Έλληνες, το έκαναν για να ρίχνουν στάχτη στα μάτια του κόσμου. Πραγματικά Ρωμνοί, όπως λέει ο Παλαμάς. Η φωτισμένη Δύση, εντός εισαγωγικών η λέξη φωτισμένη, για να μετακενώσει τις πολιτισμένες αθλειότητές της στο ρημαγμένο τόπο μας, μας ήθελε μόνο απογόνους των αρχαίων Ελλήνων. Το Βυζάντιο το περιφρονούσε. Η λέξη Βυζαντινισμός σημαίνει για αυτούς φαυλότητα, διαφθορά, ραδιουργία και συνεχίζουμε δυστυχώς και εμείς σήμερα να αναγράφουμε στα λεξικά μας τις ίδιες ανοησίες. Έλληνες, Γρεκοί, Ρωμνοί, όλα δικά μας είναι τα ονόματα. Τι σημασία έχουν σήμερα οι παλιοί αγώνες των ιστορικών για το όνομα του ελλαδικού κράτους? Και τα τρία αυτά ονόματα εξάλλου αγιάστηκαν γιατί υπόθηκαν από 1000 αγωνιστών σε στιγμές μεγάλου κινδύνου για το γένος. Είτε παιδες Ελλήνων, ελευθερούτε πατρίδα, πεάνιζε ο Εσχύλος. Εγώ Γρεκός γεννήθηκα, Γρεκός θέλω να πεθάνω, έλεγε ο Αθανάσιος Γιάκος. Στη μόνη σωζόμενη υπογραφή του, ο τελευταίος αυτοκράτορας υπέγραψε ως εξής: Κωνσταντίνος εν Χριστώ το Θεό, πιστός βασιλεύς και αυτοκράτων των Ρωμαίων, ο Παλαιολόγος. Ο πικραμένος βασιλιάς, πριν από το μεγαλοπρεπή τίτλο του, ομολογεί την πίστη του στο Χριστό. Ο θρήνος και κλαθμός Κωνσταντινούπολεως του Ματθαίου Μοιραίων έτσι μυρολογεί. Αλίμονον, αλίμονον στο γένος των Ρωμαίων, όπως εκαταστάθηκε το γένος των Ελλήνων, σε μας εις όλους τους Γρεκούς να έλθει τούτη ώρα. Ο λαός της Ρωμανίας εκαυχάτω μόνο για τον Χριστό, για το ότι είναι ορθόδοξοι χριστιανοί και όχι για τα ονόματα που παραπέμπουν σε φιλετισμούς. Να θυμίσω ότι όταν αναζητήθηκε η συνισταμένη και η κοινή βάση που θα προσδιορίζε τον Έλληνα, την εθνική δηλαδή ονοματοδοσία των επαναστατών του 21, ευθύς εξ αρχής στην πρώτη εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου διαβάζουμε: «Όσοι πιστεύουν εις Χριστόν, οι συνέλληνες». Αυτή είναι η σωστή σειρά. Πρώτα ορθόδοξοι χριστιανοί και μετά Έλληνες. Σήμερα μόνο αναμασάμε τις εκ του πονηρού φλιαρίες για πολυπολιτισμικότητα και δεν ξέρουμε ούτε ποιοι είμαστε ούτε που πάμε. Κι ας βροντοφωνάζει ο πατριδοφύλακας Μακρυγιάννης πως η πατρίδα του κάθε ανθρώπου και η θρησκεία είναι το παν. Τέτοιο ήταν το Βυζάντιο, η Ρωμανία. Τέτοιοι εν Χριστώ το Θεό πιστοί αυτοκράτορες το κράτησαν φως ακίμητο που φώτιζε και τους γύρω λαούς για 1000 και πλέον χρόνια. Ο Νικηφόρος Φωκάς, γράφει ο Κόντογλου, ένας από τους τελευταίους δασκάλους του γένους, έκανε κάθε μέρα την προσευχή του και στον πόλεμο φορούσε από μέσα, κάτω από το θώρακά του, ένα παλιόρασο του θείου του ασκητή Γεωργίου του Ενμαλαιό, που είχε αγιάσει για να το φυλάγει. Ο Αλέξιος Κομνηνός, όποτε ήταν να πάγει σε καμιά εκστρατεία, έβαζε τα πολεμικά του σχέδια κάτω από την Αγία Τράπεζα και όλη τη νύχτα προσευχόταν γονατιστός απάνω στα σκαλοπάτια του ιερού. Και το πρωί έπαιρνε το σχέδιο που έβγαινε κάτω από το σκέπασμα της Αγίας Τράπεζας, γιατί πίστευε πως του το έδινε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Ο Ιωάννης Τσιμισκής γονάτιζε σαν παιδί μπροστά στην Αγία Τράπεζα της Αγίας Σοφιάς, παρακαλώντας με δάκρυα να του δώσει ο Θεός έναν άγγελο φύλακα που να το φωτίζει κατά τον πόλεμο. Όσο σφίγγεται η Ρωμανία από τους βαρβάρους και όσο η ψυχή υποφέρνει και πονά, τόσο γυρίζει τα μάτια κατά τον ουρανό. Ο βασιλιάς Θεόδωρος Δούκας ο Λάσκαρης συνέθεσε τον μέγα παρακλητικό κανόνα στην Παναγία, που είναι γεμάτος από συντριβή, ταπείνωση και πίστη. Ο Λέων ο Σοφός επίησε τα εξαίσια εωθηνά που ψάλλονται στον όρθρο κάθε Κυριακή και ο γιος του Κωνσταντίνος φιλοτέχνησε τα εξαποστηλάρια. Ο μέγας Ιουστινιανός έγραψε τον εξαίσιο θεολογικό ύμνο «Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού» και είχε ιδρύσει 67 μοναστήρια μόνο μες στην πόλη. Διότι ορθόδοξος σημαίνει φιλομόναχος. Αυτά διαβάζουμε και μας κυριεύει η βαριά νοσταλγία του ποιητή, νοσταλγία κυρίως για τα πρόσωπα.
Έχουμε αυτοκράτορες που κοσμούν εκτός από το συναξάρι του γένους και το συναξάρι της πίστης μας, Αγίους, όπως ο Ιουστίνος, ο Ιουστινιανός ο Β', ο Ιωάννης ο Τρίτος ο Βατάτζης, ο Λέων ο Μέγας ο Πρώτος, που καθόταν στο θρόνο της βασιλεύουσας και θεράπευε τυφλούς και θαυματουργούσε, και σήμερα επί της καθέδρας των Αγίων Βασιλέων μας εκάθισαν γραμματείς και φαρισαίοι, που τους ενοχλεί να βλέπουν στην ταυτότητά μας τη λέξη Ορθόδοξος ή που περιφρονούν απροκάλυπτα την ελληνοσότηρα εκκλησία μας. Έκαμα χθες ένα τάμα εις την Θεοτόκο Παρθένο την Πλατιτέραν να βοηθήσει την πατρίδα μου, εξομολογείται σε ένα του γράμμα ο πρώτος και ίσως τελευταίος Ορθόδοξος κυβερνήτης της Ελλάδας, ο Ιωάννης Καποδίστριας. Να ο Ρωμιός ο πραγματικός. Όταν κινδύνευε η αυτοκρατορία, ο λαός έσπευδε στις εκκλησίες και οικέτευε τη Θεοτόκο. Και τόση ήταν η αγάπη του λαού στη Θεοτόκο, στο αμάραντον το ρόδο της Ορθοδοξίας, που μόλις ακούστηκε η σπαρακτική κραυγή «Εάλλο η πόλη σου Θεοτόκε», δεν ζητά παρηγοριά ο λαός, αλλά σπέβδει και παρηγορεί ο ίδιος τη Θεοτόκο. Σώπασε κυρά Δέσποινα και μην πολύ δακρύζεις, πάλι με χρόνους με καιρούς πάλι δικά σου θάνε, ρίχνοντας ταυτόχρονα και το σπόρο της αντίστασης. Και εμείς οι νεότεροι, οι πνευματικώς νεόπλουτοι, μπουκωμένοι από τα ξυλοκέρατα της Δύσης, τις γουρονοτροφές της Δύσης, τρέχουμε όταν ακούμε τη βοή του κινδύνου να αδειάσουμε τα ράφια των μαγαζιών ή να σηκώσουμε τις καταθέσεις, μη χάσουμε το φάγουμε και πείομεν. Στο γεροντικό υπάρχει το εξής απόφθεγμα του Αβά Δανιήλ: «Όσο το σώμα ακμάζει, τόσο αδυνατίζει η ψυχή. Και όσο το σώμα δυνατίζει, τόσο η ψυχή ακμάζει». Αυτά μπορούν να υποθούν και για ένα λαό, για ένα έθνος. Όσο προοδεύει εντός εισαγωγικών οικονομικός, αυξάνει δηλαδή το κατακεφαλήν εισόδημα, τόσο πτωχαίνει πνευματικά, μειώνεται το εντός της καρδίας εισόδημά του. Όσο πλεονάζει το πλούτο, το σούτο ελείπει στη αγάπη, έλεγε και ο Μέγας Βασίλειος. Γι' αυτό σήμερα και η πατρίδα μας δεν βγάζει και Σοφοκλίδες και Χρυσοστόμους και Βασιλείους και Φώτιους και Παλαιολόγους, ανθρώπους που μοσχοβολάνε σαν το τίμιο ξύλο, και γεμίσαμε δημοπιθήκους και τροπεούχους του άδειου λόγου που κατέστρεψαν την οικονομία μας και μόλυναν και τις ψυχές μας. Και τώρα θα σας ιστορήσω για την άλωση, ή μάλλον θα σας μιλήσω για αυτήν, γιατί μια και ο λόγος είναι για τη Ρωμανία, πρέπει να ξέρουμε ότι το ρήμα ιστορώ σημαίνει ζωγραφίζω. Σας θυμίζω το άλαλα τα χείλη των ασεβών, των μη προσκυνούντων την εικόνα σου τη σεπτή, την ιστορηθήσα, υπό του Αποστόλου Λουκά η ερωτάτου την οδηγήτρια, του παρακλητικού κανόνος, την οποία εικόνα λιτάρευαν οι κάτοικοι της πόλης όταν επέδραμαν τα στήφη των αλλοθρήσκων και αλλοφύλων. 7 Φεβρουαρίου του 1405 γεννιέται στην Κωνσταντινούπολη ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, τέταρτος από τους 7 γιους του αυτοκράτορα Μανουήλ του Β', ο οποίος ανέβηκε στο θρόνο το 1391. Η μητέρα του Ελένη, κόρη του Σέρβου πρίγκιπα Κωνσταντίνου Ντράγκας, από όπου και το επώνυμο Δραγάσης. Σήμερα εικάζεται, και μάλλον είναι γεγονός, ότι η μητέρα του, η Καλύπες και Πολύπες Ελένη, μετά το θάνατο του άντρα της το 1425 έγινε μοναχή με το όνομα Υπομονή. Είναι η οσία Υπομονή την οποία τιμά η Εκκλησία μας 29 Μαΐου. Από τις εστίας της οικογένειας η χάρις, εντάφθα το των αγαθών εργαστήριων, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις. Από μητέρες που ανατρέφουν παιδιά με τα δόγματα της ευσεβίας βγαίνουν, όπως είπα, οι Χρυσόστομοι και οι Στουδίτες και οι Κωνσταντίνοι οι Παλαιολόγοι. Και στο Βυζάντιο, ας το προσέξουμε αυτό, θεωρεί το αμάρτημα μεγάλο το να μην παιδεύουν οι μητέρες, οι μάνες, τα παιδιά τους εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Και να πω κάτι, αν παρατηρείτε σήμερα αυτό που παρατηρείτε στα νέα παιδιά, πρέπει να αναφέρουμε τη ρίση του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού: όταν τα μήλα είναι ξινά, δεν φταίνε τα μήλα, φταίνε οι μηλιές. Και εμείς οι γονείς είμαστε οι μηλιές. Κάντε καλά πράγματα, έλεγε ο Άγιος, για να βγουν και τα παιδιά σας τα μήλα γλυκά. Να σας αναφέρω πάλι ότι φέτος στην αρχή της χρονιάς ήρθε μία μητέρα, έχω κάποια τέτοια προβλήματα, και μου παραπονέθηκε γιατί μιλώ στα παιδιά για τον Χριστό. Την ενοχλούσε. Ήτανε σούπερ προοδευτική και, όπως μου εξήγησε, περίμενε να μεγαλώσει το παιδί της, να οριμάσει και να επιλέξει αυτό το θρήσκευμα
που θέλει. Θα πούμε κάποια πράγματα μετά γι' αυτό. 300 χρόνους μετά την Ανάσταση του Χριστού, μας έστειλε ο Θεός τον Άγιο Κωνσταντίνο και εστερέωσε βασίλειον χριστιανικών, και το είχαν οι χριστιανοί το βασίλειον 1150 χρόνους. Ύστερον το εσήκωσε ο Θεός από τους χριστιανούς και έφερε τον Τούρκον και του το έδωσε για ειδικό μας καλόν, και το έχει ο Τούρκος 320 χρόνους. Και γιατί έφερε ο Θεός τον Τούρκον και δεν έφερε άλλο γένος? Δια το ειδικό μας συμφέρον, διότι τα άλλα έθνη θα μας έβλαπτον εις την πίστην. Ο Τούρκος άσπρα χρήματα δηλαδή, άμα του δώσεις, κάμνεις ό,τι θέλεις. Είναι λόγια του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού που εκφράζουν με θαυμαστή ευκρίνεια το δράμα και το μεγαλείο της Ρωμιοσύνης την εποχή της άλωσης. Το γένος έπρεπε πρώτα να αντιμετωπίσει τους επιβουλείς της πίστης μας, την Λατινική Δύση, να αποφύγει το φράγκευμα, την υπαγωγή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην επιρμένη οφρή του Πάπα. Ευδόκησε ο Κύριος και βρέθηκε ο πρόμαχος, ο στήλος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός. Στην ψευτοσύνοδο της Φεράρας Φλωρεντίας το 1438, όπου οι Λατίνοι με μύρια δόλια μέσα επιδιώκουν την ψευτοένωση, ο Ατρόμητος Ιεράρχης, επόμενος της Θείας Πατράση, τη δυνάμη του Πνεύματος κατεσχύνει τους σοφούς των παπικών. Ότι εις υγιούς πίστεως και το βραχή ανατρέπων το παν λιμένεται. Αυτή την απάντηση είχαν δώσει οι αγιορείτες πατέρες όταν ο Μιχαήλ ο Όγδος ο Παλαιολόγος ήθελε την ένωση των εκκλησιών. Στην εκκλησία ούτε ένα ιγιώτα δεν πρέπει να αλλάξει. Η εκκλησία πρέπει να είναι ανυποχώρητη και στο ελάχιστο. Πιστός στην Πάτριο και υγιή ημών δόξαν, ο Άγιος Μάρκος δεν υπογράφει την ένωση. Σώθηκε η Ορθοδοξία, σώθηκε και το γένος. Μη βαυκαλίζεστε, έγραφε ο Ιωσήφ Βριένιος, που ζει 20 χρόνια πριν από την άλωση, με μάταιες ελπίδες ότι συμμαχικά στρατεύματα από τη Δύση θα έρθουν να μας σώσουν. Να το προβάλλουμε στο σήμερα αυτό. Αλλά και αν εκστρατεύσουν, σας δώσουν δάνεια, θα λέγαμε σήμερα, δεν θα το κάνουν για να μας υπερασπιστούν όπως λένε, αλλά για να καταστρέψουν τις πόλεις μας και το γένος μας, για να εξαφανίσουν το όνομά μας. Ο διορατικός Βριένιος είχε αντιληφθεί το μακρόπνοο σχέδιο των Δυτικών, των αλοπαίκιων του Σκότους, όπως τους ονόμαζε ο Κωνσταντίνος Οικονόμος, ο Εξοικονόμων, το σχέδιο λοιπόν για αφελληνισμό της αυτοκρατορίας και πνευματική γενοκτονία με εξάλληψη της ελληνικής γλώσσας. Είναι χαρακτηριστικό ότι αναφέρει τους τρεις στόχους των Λατίνων, την Κωνσταντινούπολη, την πόλη, την εθνική υπόσταση, το γένος και την πολιτιστική ταυτότητα, το όνομα ημών του ελληνισμού. Να αναφέρουμε εδώ και αυτό που έχει διαχρονική ισχύ και είναι και σήμερα όσο ποτέ άλλοτε επίκαιρο, το ρηθέν υπό του Αγίου Μάρκου, πως οι Λατίνοι ου μόνον εισί σχισματικοί αλλά και αιρετικοί. Και τούτο παρεσιώπησεν η Εκκλησία ημών, δια το είναι το γένος εκείνων πολύ και ισχυρότερο ημών. Ας τα ακούν αυτά κάποιοι σήμερα που έρχονται σε επαφές με τους παπικούς για τις ψευτοενώσεις και τις αγαπολογίες. Σήμερα στα βιβλία της ιστορίας μπορεί να μιλάμε για ενωτικούς και ανθενωτικούς, έτσι το αναφέρει στην Πέμπτη Δημοτικού που διδάσκω, αλλά ουσιαστικά πρόκειται για εξωμώτες και δισεβείς, για μητραλίες και για τους ευσεβείς Ορθοδόξους που δυσπιστούσαν στο θηρίο της Ρώμης. Έμελε όμως να σφραγιστεί η σωτηρία του γένους και με το τίμιο αίμα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Τη 10η Οκτωβρίου του σωτηρίου έτους 1443, ο αυθέντης μου ο δεσπότης Κωνσταντίνος, όπως λέει ο πιστός Φραντζής, σύμβουλός του, απήλθεν εις Πελοπόννησον και τον τόπον άπαντα του δεσπότου κ. Θεοδόρου έλαβε, ο δε κ. Θεόδωρος, ο αδερφός του δηλαδή, εις την πόλη ήλθεν και την Σιλίβρια ανέλαβε. Ο Κωνσταντίνος διορίζεται δεσπότης του Μιστρά. Επιδίδεται σε έναν άπελπη αγώνα με σκοπό να ανακαταλάβει ελληνικά εδάφη από τους Φράγκους, κατακτητές, και να αποκρούσει το μισαρόν γένος των Αγαρινών. Οχυρώνει το εξαμήλι στην Κόρυθο, όμως το 1446, παρόλες τις πρόσχερες επιτυχίες, ο Σουλτάνος Μουράτ καταστρέφει τον Μοριά. Το έτος 1448 ήταν έτος θανάτων, που είχαν ως αποτέλεσμα να απομακρύνουν για πάντα τον Κωνσταντίνο από το Μιστρά. Τον Ιούλιο του 1448 απέθανεν υπολοιμόδους νοσήματος ο δεσπότης κ. Θεόδωρος εν τη Σιλιβρία. Και τον Οκτώβριο του ιδίου έτους απέθανε και ο βασιλεύς κ. Ιωάννης και ετάφη εν τη Μονή του Παντοκράτορος, διηγείται ο Φραντζής. Η μητέρα, η οσία υπομονή για να προλάβει τυχόν διχόνιες των γιών της, τους έβαλε να αποφανθούν όλοι ότι το πρωτείον του χρόνου και η αρετή και η αγάπη των κατοίκων της πόλης κρίνουν η διαβασιλεία των Κωνσταντίνων.
Και έτσι ο αγαθός και προστάτης του λαού Κωνσταντίνος, που στάθηκε δυστυχισμένος σε όλη του τη ζωή, όπως μας λέει άλλος ιστορικός εις άλλος Ισοκριτόβουλος, στέφεται στο Μιστρά αυτοκράτορ των Ρωμαίων, ο τελευταίος, ο ηρωικότερος, φοράει το ακάθινο στεφάνι. Μόνος, χωρίς οικογένεια, οι δύο γυναίκες του ήδη έχουν πεθάνει, φτάνει ο άριστος και φρόνιμος και σόφρον και αντρίος βασιλεύς στην πόλη και γίνεται δεκτός παραπάντων ασπασίους. Ο Άρχον Αργυρόπουλος, στην προσφώνηση που το απίφθινε, εκφράζει την αγωνία των εν την πόλη αλλά και την παρηγορία ότι παρά αυτού αναμένεται η σωτηρία και η ελευθερία. Η πόλης ήτο το σπαθί, η πόλης το κοντάρι, η πόλης ήτο το κλειδί της Ρωμιοσύνης όλης και εκλείδωνε και ασφάλιζε όλη τη Ρωμανία και όλο το αρχιπέλαγος εσφιχτοκλείδωνε του, λέει ένα τραγούδι δημοτικό της εποχής. Δεν βρήκε όμως μια τέτοια πόλη ο Κωνσταντίνος. Μια πόλη που ήταν θαύμα της ορόσης και της ακούωσης κατά τον Άγιο Ιωάννη Ευκαΐτων. Βρήκε φτώχεια και ξεπεσμό, στρατό λιγοστό και ανοργάνωτο, τύχη χαλασμένα σε πολλά σημεία, όπως πριν από 25 χρόνια, όταν ο Ιωσήφ Βριένιος πρωτοστατούσε για την επισκευή του Σμεράνους, λέγοντας ο ίδιος Ιωσήφ Βριένιος: 10 μονάχα από εσάς τους πλουσίους που σηκώνετε τριόροφα και τετραόροφα, αν θέλατε, θα μπορούσατε να έχετε ξανακοινουργώσει τα τείχη που έχουν ερημωθεί. Οι πλούσιοι, όπως γράφει ο καθηγητής Βακαλόπουλος, την εποχή εκείνη, ενώ κατέρεαν τα τελευταία υπολείμματα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ξένοι τελείως προς το πνεύμα του χριστιανισμού, ήταν σκληρότεροι απέναντι στους φτωχούς και ταπεινούς της ζωής. Δεν υπάρχει, αγάπη αδελφών, ομόνια ουδαμού σπλάχνων χριστιανικών, ουδαμού δάκρυων συμπαθές, θρηνεί ο Ιωσήφ Βριένιος. Ένας άγνωστος ποιητής μετά την άλωση έλεγε: «Τρία πράγματα εχάλασαν τη Ρωμανία όλην, ο φθόνος, η φιλαργερία και η κενή ελπίδα». Σπέβδηκε, ζητά βοήθεια από την Εκκλησία, του τα προσφέρει η Εκκλησία, απαντά ο Κωνσταντίνος: «Αν ο Θεός την πόλη λυτρώσετε, τετραπλούν αποδώσω το Κυρίο μου». Ζητά βοήθεια από αδελφούς και χριστιανούς ηγεμόνες. Οι αδελφοί του Θωμάς και Δημήτριος του μήνυσαν πως δεν μπορούσαν να του δώσουν βοήθεια, γιατί φοβούνταν ότι οι Οσμανλίδες θα ξαναγύριζαν στο Μοριά. Ο Ουνιάδης της Ουγγαρίας, φόβητρο τότε των Τούρκων, υποσχέθηκε να βοηθήσει. Ζήτησε όμως να του δοθούν η Σιλιβρία και η Μεσημβρία. Ο Κωνσταντίνος το δέχτηκε, αλλά ούτε και τότε εξεστράτηψε ο Ουνιάδης. Ο βασιλιάς της Καταλανίας ζητά τη Λίμνο, του προσφέρθηκε, μα δεν έστειλε βοήθεια. Ο Σέρβος Γεώργιος Μπράγκοβιτς όχι μόνο να αρνήθηκε να βοηθήσει, αλλά έστειλε και στρατό στον Μεχμέτ, τον κακός λεγόμενο Μωάμεθ. Ο Πάπας, αντί για 10 γαλέρες, έστειλε μία με 50 πολεμιστές μόνο. Η πιο σημαντική βοήθεια ήλθε από τη Γένοβα. Στις 26 Ιανουαρίου, φτάνει 1453, φτάνει στην πόλη ο Ιωάννης Ιουστινιάνης με 2 μεγάλα καράβια και 700 πολεμιστές, από τους οποίους οι 400 ήταν σιδερόφρακτοι, που τότε θεωρούνταν άτρωτοι. Ο Κωνσταντίνος απονέμει στον Γενοάτη τον τίτλο του πρωτοστράτορος και του παραχωρεί την Λίμνο. Στις 5 Απριλίου του 1453, ο αχαλήνοτος για δόξα και κατακτήσεις Μωάμεθ ο Δεύτερος στείνει τη σκηνή του μπροστά στην πόλη, αντίκρι από την πύλη του Αγίου Ρωμανού. Εκεί παρέταξε και τους γενίτσαρους και το μεγάλο κανόνι που κατασκεύασε ο Ουρβανός, Ούγγρος κι αυτός, εξωμότης, όπλο φοβερό για τότε. Όπως γράφουν οι ιστορικοί, από τη μια μεριά βρισκόταν ένας στρατός από 250.000 άνδρες, που ανάμεσά τους ήταν 12.000 γενίτσαροι, οι καλύτερα γυμνασμένοι πολεμιστές τότε του κόσμου, και από την άλλη μεριά, μέσα στην πόλη, 8.000 πολεμιστές για να υπερασπιστούν οχυρώσεις που το μάκρος τους έφτανε τα 12 ή 13 μίλια. Και αυτό ήταν το δράμα με τους γενίτσαρους. Έπεσε η πόλη από χέρια ελληνικά, από εξισλαμισμένους, βιαίους ή εκουσίως χριστιανούς. Ως τις 20 Απριλίου δεν σημειώθηκαν παρά μόνο προπαρασκευαστικές και δοκιμαστικές ενέργειες των Τούρκων. Την ημέρα εκείνη όμως μεταφέρει διαξηράς ο Μεχμέτ τα πλοία μέσα στον Κεράτιο με το γνωστό τέχνασμα με τους κορμούς των δέντρων, ιδέα που σκαρφίστηκε παρακαλώ κάποιος γενουάτης του Γαλατά, περισφύγοντας περισσότερο τον κλειό. Να αναφέρουμε πως οι παπικοί του Γαλατά παρακολουθούν ή με αδιαφορία ή με ευμένεια προς τους Τούρκους όλη την πολιορκία. Όταν βέβαια έχεις
γεννήσαρος του παπισμού σαν τον Βυσαρίωνα, τον εξωμότη καρδινάλιο, που προέτρεπε τον Θωμά Παλαιολόγο να φροντίσει τα παιδιά του ώστε να ζουν φράγκικα παντελώς, να ενδύονται λατινικώς και να μάθουν να γονατίζουν στους υπερέχοντες Πάπαν και καρδινάλιους, όπως γράφει σε γράμμα του, τότε η συμπεριφορά των Λατίνων δεν εκπλήσει. Ο Βυσαρίων ήταν επίσκοπος της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο οποίος πήρε μέρος στην Σύνοδο Φεράρας Φλωρεντίας, αλλά τα φλουριά του Πάπα τον ανάγκασαν, με τα φλουριά του Πάπα γονάτισε, εξώμωσε και έγινε καρδινάλιος. Και είναι τότε συνώνυμο της εξωμωσίας. Η ελληνική γλώσσα για τους προδότες αναλόγως στην ιστορική περίοδο που αυτοί φύονται ευρίσκει και ένα όνομα. Στην αρχή Ελλάδα τους ονόμαζαν Μηδίσαντες. Στην Ρωμαιοκρατία Γρεκύλους. Στο Βυζάντιο Λατινόφρονες και Εξωμώτες. Στην Τουρκοκρατία Προσκυνημένους. Στην νεότερη Ελλάδα, στη σημερινή, έχουν πολλά ονόματα. Εξυγχρονιστές, Προοδευτικοί ή κατά τον ευφυή νεολογισμό Ευρωλιγούριδες. Όλο το Μάιο οι Τούρκοι επιτίθενται, αλλά το καλυβάκι, η κοινή του γένους εστία αμήνεται. Οι Ρωμνοί αναθαρούν. Η σκέψη του Μωάμεθ να λύσει την πολιορκία αποτρέπεται από τον προδότη Ζαγανό, Έλληνα αλλαξοπιστήσαντα. Στις 23 Μαΐου το πλοίο που στάλθηκε από τον Κωνσταντίνο για να κατασκοπεύσει το Αιγαίο επιστρέφει. Τα νέα δυσάρεστα. Η αναμενόμενη για βοήθεια βενετσιάνικη αρμάδα δεν υπάρχει πουθενά. Στις 25 Μαΐου συγκροτήθηκε συμβούλιο στο ανάκτορο των Βλαχερνών. Γίνεται πρόταση στον Κωνσταντίνο να φύγει. Αν δεν δύναται να σωθεί η πόλης, σώσομεν τουλάχιστον τον αυτοκράτορα, φωνάζουν οι προεστώτες του λαού. Το Σλαβωνικό Χρονικό λέει ότι την ώρα εκείνη ο βασιλεύς συντριβής υπό τη συγκινήσεως ελιποθύμησεν. Όχι, δεν θα χρησιμεύσω ως περίγελος του κόσμου. Δεν θα ανεχθώ διερχόμενος δια των οδών της Οδυσσού ή της Κερκύρας ή του Αγκώνος να με δακτυλοδικτώσει λέγοντες ιδού ο φωνεύς Πατριάρχης. Υπάγω όπου με καλεί η μεγάλη μοίρα του έθνους μου και ο Θεός, ο έφορος των θείων και των ανθρωπίνων πραγμάτων. Είναι λόγια του Αγίου Γρηγορίου του Πέμπτου. Άραγε, δεν σκεφτόταν έτσι και ο αυτοκράτορας μας 400 χρόνια νωρίτερα. Η απόφαση όμως ήδη έχει πάρθει. Κανείς δεν θα έφευγε. Αφέθηκαν στο έλεος του Θεού. Τη Δευτέρα 28 Μαΐου, ο Μεχμέτ καλεί τους περί αυτών σατράπες και στρατηγούς και ηλάρχους, όλους τους αξιωματικούς του και τους μιλάει. Λόγος αλαζονικός, μνημείο βαρβαρότητος. Προσπαθεί να διεγείρει τις ζωώδεις επιθυμίες των Τούρκων. Τρεις ημέρες τους λέει, αρπάξτε πλούτη, ληστέψτε, σκοτώστε, ατιμάστε, κάντε ό,τι σας αρέσει. Μόνο την πόλη μην κάψετε. Τα κτίρια. Αυτή είναι η παρακαταθήκη του Σουλτάνου στους Τούρκους που την τήρησαν ευλαβικά μέχρι και το 1974 στην Κύπρο, στο μαρτυρικό νησί όχι της Αφροδίτης, αλλά του Αποστόλου Βαρνάβα, όπως είναι καλύτερα να λέμε. Μιλάει και ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγου στους κατοίκους της πόλης, με λόγια απλά, σεμνά, γεμάτα ταπεινοφροσύνη. Ο Κωνσταντίνος μίλησε σαν άνθρωπος που ζώντας ακόμα στον κόσμο, είχε ξεπεράσει τον κόσμο. Μίλησε σαν ο ποιμήνο καλός που την ψυχήν αυτού τίθησε υπέρ των προβάτων. Για τέσσερα πράγματα πρέπει να πολεμήσουμε, τους λέει. Πρώτον, υπέρ της πίστεως ημών και της ευσεβίας. Δεύτερον, υπέρ πατρίδος. Να θυμίσω τα λόγια του Κολοκοτρώνη το 1838 στους μαθητές των Αθηνών που δείχνουν, όπως προανέφερα, ότι η Ρωμιοσύνη, το Βυζάντιο, ζούσε μέχρι την Επανάσταση του 21. Τι είπε ο Κολοκοτρώνης στους μαθητές? Πρέπει να φυλάξετε την πίστη σας και να τη στερεώσετε, διότι όταν επιάσαμε τα άρματα, είπαμε πρώτα υπέρ πίστεως και έπειτα υπέρ πατρίδος. Τρίτον, συνεχίζει ο Κωνσταντίνος, υπέρ του βασιλέως, και τέταρτον υπέρ συγγενών και φίλων. Γυρνώντας στο τέλος όλους, σαν να έκανε τη διαθήκη του, είπε τα σπαρακτικά του τα λόγια. Ούκ έχω καιρόν υπήν ημίν πλείωνα. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερα. Μόνο το ταπεινόν μου σκύπτρο αναθέτω στα χέρια σας να το φυλάξετε με αγάπη. Τότε, όπως με πολλή συγκίνηση περιγράφουν οι ιστορικοί, ακούοντες οι δυστυχείς καρδίαν ως λέοντες επίησαν και αλλήλους συγχωρηθέντες ήτουν εις το εταίρο καταλαγίνε και μετακλαφμών ενυγκαλίζοντο. Εν τίδε την ώρα
της διηγήσετε τους κλαφμούς και θρήνους τους εν το παλατείο ή και εκπέτρασιν ουκ η δύνατο μη θρηνήσε. Και φώναζαν όλοι, αποθάνομεν υπέρ της Χριστού πίστεως και της πατρίδος ημών. Και μετά ο βασιλεύς με το λαό ελθόν εν το πασέπτο ναό της του Θεού λόγου σοφίας και προσευχόμενος με τα κλαφμού μετέλαβεν των αχράντων μυστηρίων όπως όλος ο λαός. Ήταν όρθρος της Κυριακής 27 Μαΐου των Αγίων Πάντων όταν γίνονται αυτά. Ο ήχος των κλαθμών, η βοή των γυναικείων γονκητών και η φωνέ των παιδών κατασκέπαζαν τα δεήσεις των διακόνων, ήτινες ενώπιον της αραιάς πύλης ανέπεμπον την τελευταία οικεσίαν εν τη μεγάλη εκκλησία, υπέρ του καθυποτάξε υπου το σπόδας των Ορθοδόξων, πάντα εχθρών και πολέμιων διηγείται ο Φραντζής. Τρίτη 29 Μαΐου, κατά τη δεύτερη αλεκτοροφωνία, όταν δηλαδή λάλησε ο Πετεινός, ξεκινά η έφοδος των Τούρκων. Μέχρι τις 5 το πρωί οι επιθέσεις αποκρούονται. Στην τρίτη έφοδο λαβώνεται ο Ιουστινιάνης που θέλει να φύγει, να αποσυρθεί. Σπέβδει ο αυτοκράτορας και τον εκλυπαρεί να μείνει. Όμως ο Γενουάτης φεύγει παίρνοντας μαζί του και τους πολεμιστές του. Δημιουργείται σύγχυση. Οι γενίτσαροι ανεβαίνουν στα τείχη και τότε ακούστηκε το φρεκτό άγγελμα. Εάλλο το φρούριο και τα στρατηγία και τα σημαία άνωθεν εν της πύργης έστησαν. Εάλλο η πόλης. Ειν γάρ Μάιος 29. Δεν υπάρχει κάποιος χριστιανός να μου πάρει το κεφάλι. Φωνάζει με απόγνωση ο γενναίος αυτοκράτορας και πέφτει νεκρός ως κοινός στρατιώτης. Ο καλός αγώνας του τέλειωσε. Μπήκε για πάντα στο εικονοστάσιο του γένους μας. Ειν δε πάσα η ζωή του αηδήμου εν βασιλεύση και γαλινοτάτου και μάρτυρος τούτου χρόνι 49 και μήνες 3 και ημέρε 20 θα σημειώσει με ευλάβεια ο ιστορικός. Όπως όμως γράφει ο λογοτέχνης Χρήστος Ζαλοκώστας, ο Κωνσταντίνος το όνομά του δεν το πήρε μαζί του στον τάφο. Έγινε όνειρο του γένους, κληρονομιά για τους αυριανούς σκλάβους που τους εξαγόραζε τη δουλεία. Έδωσε στους Έλληνες καθαρή γραμμή πορείας. Ο θάνατός του στερνή λάμψη που όμως μετατράπηκε σε δυνατό φως και το έθνος με ευλάβεια το κράτησε άσβεστο επί αιώνες. Ο σπόρος που ύστερα από πολλά χρόνια μαύρης σκλαβιάς άνθησε και ξαναβρήκε το δρόμο της η φυλή. Η ταπεινή θανή του έμοιαζε με νίκη γιατί βοήθησε να σταθεί το μέγα έργο η ελευθερία μας. Μπήκαν οι Κίνες, τα σκυλιά οι Τούρκοι και μαγάρισαν τη θεοφρούρητη πόλη. Αδυνατούν οι ιστορικοί, χάνουν τα λόγια τους όταν είναι να περιγράψουν τις ομότητες, τις σφαγές, τους ολοφυρμούς των ανδρών, τις συμμογές των γυναικών. Πώς να πεις με λόγια, γράφει ο Κρητόβουλος, την ύβριν, την σύλληση, τη διαρπαγή των ιερών. Φρίξον ήλιε και ο επί το ονόματι της του Θεού λόγου σοφίας ανοικοδομηθείς ναός και τέμενος της Αγίας Τριάδος ονομαζόμενος και μεγάλη εκκλησία και νέα Σιών σήμερον βωμός βαρβάρων και οίκος του Μωάμεθ απεκλήθηκε γέγονεν. Δικαία η κρίση σου Κύριε. Ναι, ήταν θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει. Υπέπεσεν το γένος ημών σε δουλεία, αλλά ευσεβία ανένευσε. Ανορθώθηκε η ευσεβία του. Γράφει το 1572 ο Πατριάρχης Ιερεμίας ο Δεύτερος. Θρύνησε ο λαός την άλωση. Και όπως λέει και ο Καβάφης, ο διαμπερής του χρόνου ελληνομνήμων πιο πολύ τον άγγιξε εκείνο το ωραίο μυρολόγιο από την τραπεζούντα. Ένα πουλί καλών πουλίν έβγαινε από την πόλη, ουδές αμπέλια κόνεψεν, ουδές τα περιβόλια. Αλλά πήγε και κόνεψεν εις του ηλί το κάστρον. Έσυξεν τένα το φτερόν στο αίμα βουτεμένον. Έσυξεν τάλο το φτερόν χαρτί έχει γραμμένον. Ατό κανείς κανέγνωσεν ουδέο Μετροπολίτης. Ένα παιδίν καλόν παιδίν έρχεται και αναγνώθη. Σήταν αγνώθη, σήταν ακλαίει, σήτ κρούει την καρδίαν. Αλλή εμάς και βάει εμάς πάρθεν η Ρωμανία. Μυρολογούν τα σεκλισάς, κλαίνε τα μοναστήρια και αγιάνες ο Χρυσόστομον κλαίει δερονοκοπάται. Μην κλαις Αγιάννε μου και μην δενοκοπάσαι. Η Ρωμανία πέρασεν, η Ρωμανία πάρθεν, η Ρωμανία και ανε πέρασεν, ανθεί και φέρει κι άλλο. Η Ρωμανία πέρασε και πάρθεν, αλλά ή και άλλο η Κωνσταντινούπολης, το έθνος
ουδαμός εξεριζώθη κατά τον εκτάριο Ιερουσαλήμων. Η κάκωση του γένους υπήρξε πίστεως γυμνάσεων κατά τον πρώτο Πατριάρχη της Αιχμαλωσίας Γενάδιο Σχολάριο. Δύο όμως ήταν οι μεγάλοι κίνδυνοι μετά την άλωση. Πρώτα η έλλειψη δασκάλων. Η φυγή, η αρνησιπατρία των λογίων στη Δύση προκάλεσε τον μέγιστο κίνδυνο να αγνοηθεί η πάτριος φωνή, η γλώσσα μας. Ο δεύτερος ήταν οι ψευτοιεραποστολικές επιδρομές των μισιοναρίων του Πάπα που επιπίπτουν στο αιματοβωμένο κορμί του γένους για να κατασπαράξουν την ψυχή του. Η Ρωμανία όμως ανθεί και φέρει κι άλλο. Το σταυρό του γένους μας θα το σηκώσει ποιος άλλος, ο Σίμων ο Κυριναίος του, η Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού. Μας κατηγορούν οι δυτικοί, εμάς τους υπόδουλους Ρωμιούς, μετά από 150-200 χρόνια, ότι είμαστε αγράμματοι και απολύτιστοι. Τους απαντά ο μαρτυρικός Πατριάρχης Κύριλλος Λούκαρης. Εάν είχε βασιλεύσει ο Τούρκος στην Φραγκία 10 χρόνους χριστιανούς, εκεί δεν έβρισκες. Και στην Ελλάδα τώρα 200 χρόνους ευρίσκεται και κακοπαθούς είναι οι άνθρωποι και βασανίζονται διαναστέκουν εις την πίστην και λάμπει η πίστη του Χριστού και το μυστήριο της ευσεβίας. Λάμπει η πίστη του Χριστού χάρη στο κρυφό σχολείο, το οποίο κάποιοι παραφουσκωμένοι από έπαρση και δοκισισοφία γρεκύλητη σήμερον το απορρίπτουν μόνο και μόνο για να μειώσουν την προσφορά της Εκκλησίας μας. Εκεί στο κρυφό σχολείο η ψυχή του Σκλαβόπουλου μάθαινε γράμματα, σπουδάματα, αλλά και του Θεού τα πράγματα. Εκεί έβλεπε τι έχασε, τι έχει, τι του πρέπει, κατά τον ωραίο στίχο του Ιωάννη Πολέμη. Μήπως οι αρνητές του ξέρουν περισσότερα από τον μεγάλο ποιητή μας Νικηφόρο Βρετάκο, που έλεγε πως μας σώσανε τα κρυφά σχολιά όπου μέσα τους χιονισμένο βρεγμένο συνάζονταν όλο το έθνος και το κυτρινισμένο ράσο του παπά μύριζε Σμύρνα όπως εκείνοι που οι μάγοι οντιπορούντες επήγαν και φιλέψανε τον Ιησού. Έλαμπε το μυστήριο της ευσεβίας τα χρόνια της τουρκοκρατίας χάρη και στους νεομάρτυρες, τους οποίους ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ονόμασε ανακαινισμών όλης της Ορθοδόξου πίστεως. Οι νέοι αυτοί μάρτυρες, συνεχίζει ο Άγιος Πατήρ και στήλος της Ορθοδοξίας, είναι παράδειγμα υπομονής εις όλους τους Ορθοδόξους, όπου τυραννούνται υποκάτω εις των ζυγών της εχμαλωσίας, είναι καύχημα της Ανατολικής Εκκλησίας και έλεγχος των κακοδόξων. Να ξέρουμε ότι όσοι Ορθόδοξοι χριστιανοί προσχώρησαν στον παπισμό, απαρνήθηκαν δηλαδή την Ορθόδοξη πίστη εκείνα τα χρόνια, έδειξαν αργότερα στην Επανάσταση του 21 ανάρμοστη εθνική συμπεριφορά, δικαιώνοντας όσους υποστήριζαν πριν από την άλωση το «καλύτερα ειδένε φακέλιον Τούρκου παρά καλύτερα λατινική». Ο ιστορικός του αγώνα Φιλίμων γράφει πως «την στιγμή κατά την οποία το ελληνικό άπαν κατά την Ευρώπη και την Ασίαν ηγονίζεται προσφερόμενον θυσία υπέρ της κοινής πατρίδος, η διαγωγή των εν της νήσης Ελλήνων του δυτικού δόγματος παρουσιάζει επονίδιστον και αποτρόπαιον στίγμα. Πολλοί ολίγοι εφάνισαν Έλληνες», συμπληρώνει και ο ιστορικός Τρικούπης. Η Ρωμανία το Βυζάντιο περιφρονείται και παίρνει τη θέση του το χαρτοβασίλειο της Ψωροκόστινας και της υποτέλειας στους ξένους. Διέλυσαν τα μοναστήρια, συμφώνησαν με τους Μπαβαρέζους και πούλαγαν τα δισκοπότηρα και όλα τα γερά στο παζάρι, τα ιερά των εκκλησιών, γράφει ο Μακρυγιάννης. Έτσι ξεκίνησε τον ελληνικό κράτος, ξεπουλώντας τα όσια και τα ιερά του, διαλύοντας τα μοναστήρια, 500 περίπου μοναστήρια έκλεισαν, που ήταν προπύργια της Επανάστασης κάτω το Μακρυγιάννη πάλι, και παραμένουν και σήμερα φυλακτήρια της ψυχής του γένους, της Εκκλησίας, φύλακες ανίστακτοι του Ορθόδοξου δόγματος. Το ίδιο πράγμα επισημαίνει και ο εθνικός μας ποιητής το 1842. Γράφει σε ένα γράμμα του στον Τερτσέτη, την ημέρα μάλιστα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της Ανάστασης του γένους, γράφει λόγια που εξεικονίζουν και τη σημερινή Ελλάδα. Ανοίγω εισαγωγικά. Είναι 21 χρόνια που σαν σήμερα, λέει ο Σολωμός, η Ελλάς έσπασε τις αλυσίδες. Η ημέρα αυτή του Ευαγγελισμού είναι μέρα για χαρά και για δάκρυα. Χαρά για τα μελούμενα, δάκρυα για τη σκλαβιά την περασμένη. Και για σήμερα τι να πω. Η διαφθορά είναι τόσο γενική και έχει ρίζες τόσο βαθιές που σε κάνει να σαστίζεις. Μόνον όταν τα αίτια της διαφθοράς εξολοθρευτούν
πέρα ως πέρα θα μπορέσουμε να έχουμε μια ηθική αναγέννηση. Τότε το μέλλον μας θα είναι μεγάλο, όταν όλα στηριχτούν στην ηθική, όταν θριαμβεύσει η δικαιοσύνη, όταν τα γράμματα καλλιεργηθούν όχι για μάτι η επίδειξη, παρά για όφελος του λαού, που έχει ανάγκη από παιδεία και από μόρφωση εθνική. Τότε θα έχουμε, ή μάλλον θα έχουν τα παιδιά μας, μια ηθική αναγέννηση και το μέλλον της πατρίδας μας θα είναι μεγάλο. Μία από τις πρώτες πράξεις που η κυρία Διαμαντοπούλου Παύλα Διαβολοπούλου έκανε μόλις ανέλαβε κακή τη ώρα το Υπουργείο Διαβίου Αμάθειας και Βλακείας όπως είναι σήμερα, ήταν να απαλείψει από τον τίτλο τη λέξη εθνική. Αυτό δεν ήταν τυχαίο. Εγώ έγινα δάσκαλος για εθνική παιδεία και όχι για πολυπολιτισμικές αηδίες και ανοησίες. Κανείς δεν το πρόσεξε όμως αυτό. Να τα αίτια της διαφθοράς, της ανεντιμότητας και της πλωτομανίας. Η έλλειψη σωστής παιδείας. Πρέπει να στερεώνεται σχολεία ελληνικά, να φωτίζονται οι άνθρωποι, διότι από το σχολείο μαθαίνουμε τι είναι Θεός, τι είναι Αγία Τριάς, τι είναι αρετή. Τα πάντα από το σχολείο τα μαθάνομε, ορμήνευε ο Πατροκοσμάς στους κλάβους. Και στερέωναν σχολεία οι Έλληνες, οι αγαθοί Έλληνες, σχολεία ελληνικά, και έλαμπε η αρετή και το μυστήριο της ευσεβίας. Προφήτευσε ο Άγιος, θα βγουν πράγματα από το σχολείο που ο νους σας δεν φαντάζεται. Σήμερα εκεί είμαστε. Δεν φαντάζεστε τι βγαίνει και τι μπαίνει στο σχολείο σήμερα. Η απαιδευσία, η φραγκολεβαντίνικη παιδεία οδήγησε στο να δεσπόζει. Η απροκάλυπτος περιφρόνηση των πατρίων μας και της θρησκείας μας ως δείγμα τάχα ευρωπαϊκής προόδου, όπως έγραφε πριν από 150 χρόνια ο αγωνιστής και φιλευουλευτής Χουρμούζης. Σας μεταφέρω τώρα δύο κείμενα που κρούν τον κόδωνα του εσχάτου κινδύνου. Μας είχαν προειδοποιήσει κάποιοι για αυτά που βιώνουμε σήμερα. Το 1984 οι Αγιορείτες Πατέρες έγραψαν ένα κείμενο, το «Γένος και η παιδεία του». Αποσπώ μία παράγραφο. Από πολλά χρόνια τώρα γίνεται συστηματική προσπάθεια, διαρκώς αυξανόμενη, να πολεμηθεί η πίστης, να βγει από τα ελληνικά σχολεία ο Χριστός, να διαστρεβλωθεί η ιστορία μας, να ευτελιστεί η σημασία των μεγάλων εορτών των Χριστουγέννων και του Πάσχα που τόσο ζει ο λαός μας, να πάψει η Ορθόδοξος Εκκλησία να είναι η ψυχή του γένους μας, να καταντήσουν τα παιδιά μας εύκολη λία κάθε φανερού και νοητού θηρίου. Το δεύτερο είναι της Ακαδημίας Αθηνών, το 2001. Τον τελευταίο καιρό, γράφει η διακήρυξη των ακαδημαϊκών, έχει αρχίσει να εκδηλώνεται μια τάση να αντικατασταθεί το ελληνικό αλφάβητο από το λατινικό. Η προσπάθεια αυτή θα καταφέρει το κέριο πλήγμα κατά της ελληνικής σκέψης και όλων των πτυχών του ελληνικού πολιτισμού. Πάλι υπενθυμίζω την πρόταση της κυρίας να επιβληθεί ως δεύτερη επίσημη γλώσσα τα αγγλικά. Και όπως λέει και ο ποιητής, ο Ελίτης, όπου γλώσσα πατρίς. Ένας από τους στυλοβάτες, μία από τις κολόνες πάνω στις οποίες στηρίζεται το γένος των Ελλήνων, είναι βεβαίως και η γλώσσα μας. Το σημαντικότερο επόδιο για την παγκοσμιοποίηση του κακού, γιατί αυτό είναι, στην Ελλάδα την προωθούν οι λεγόμενοι εξυγχρονιστές, προοδευτικοί, η λέξη καλή είναι, αλλά κατάντησε κακόσημη σήμερα. Προσπαθούν να διεμβολήσουν τα εθνικά κράτη. Πώς θα τα διαλύσουμε τα εθνικά κράτη, αν μας καταντήσουν όλους άβουλους καταναλωτές όπως μας κατήντησαν τα τελευταία χρόνια των αμερικανικών σκουπιδιών, διώκοντας την πίστη και εξαλείφοντας τη γλώσσα μας. Και το ξύλωμα αρχίζει από το σχολείο, επαναλαμβάνω. Τα σχολεία που αντί να είναι θεματοφύλακες των δημαλφών αξιών του γένους μας, κατάντησαν μάνδρες αφιλοπατρίας, αγλωσίας και απιστίας. Έφερα δύο παραδείγματα να σας δείξω από τα βιβλία. Αυτό εδώ είναι φωτοτυπία μίας σελίδας από βιβλίο της 6ης Δημοτικού. Ξέρετε, τα βιβλία σήμερα δεν είναι τα παλιά αναγνωστικά που ξέρατε και τα λέγαμε αναγνωστικά, επαναλαμβάνω, διότι μέσω των βιβλίων αυτών όχι μόνο μάθαινες να διαβάζεις, η ανάγνωση τελειώνει στην πρώτη δημοτικού, αλλά διότι γινόταν ανάγνωση του πολιτισμού μας. Τα βιβλία εκείνα τα παλιά αναγνωστικά είχαν μέσα στοιχεία λαογραφίας, στοιχεία ιστορίας, γεωγραφίας, θρησκευτικών, δημοτικά τραγούδια. Να φανταστείτε ότι
Τα νέα βιβλία που τα πήραμε το 2006 έχουν 35 συνταγές μαγειρικής, όταν στα παλιά βιβλία υπήρχαν 35 δημοτικά τραγούδια. Εξοπέταξαν τα δημοτικά μας τραγούδια, στα οποία είναι ό,τι ωραιότερο έχει βγάλει ο λαός μας, όπου αποτυπώνεται η ψυχή του λαού μας, ακρεφνός και ακυβδήλος, όπως έλεγε ο καθηγητής Πολίτης, και βέβαια στη θέση τους συνταγές μαγειρικής, παρακαλώ. Αυτό είναι μια σελίδα και ζητεί από τους... Έχει τρεις εικόνες. Εδώ είναι ο Καραγιώζης, εδώ είναι η Κοκκινοσκουφίτσα και εδώ είναι ο Μέγας Αλέξανδρος. Και ζητούν από τους μαθητές τα σαΐνια του μασονοκρατούμενου παιδαγωγικού Ινστιτούτου, κατά δήλωση του πατρός Γεωργίου Μεταλλινού, που ποτέ δεν διαψεύστηκε. Οι μασόνοι κυριαρχούν στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, όπου από εκεί ελέγχονται ποια βιβλία θα έχουμε εμείς οι δάσκαλοι και οι μαθητές. Και παρακαλώ και να γράψουν μια ιστορία στην οποία πρωταγωνιστούν ο Μέγας Αλέξανδρος, η Κοκκινοσκουφίτσα και ο Καραγκιόζης. Αυτό είναι ένα ελάχιστο δείγμα, σας φέρνω. Δεν είναι υποτίμηση του προσώπου, του πιο εμβληματικού προσώπου της ελληνικής ιστορίας, της αρχαίας ελληνικής ιστορίας. Και μετά εμείς τα έχουμε με τους Σκοπιανούς, όταν οι προδότες υπάρχουν εντός των τυχών και μάλιστα εντός του Υπουργείου Διαβίου Αμάθειας. Δεύτερο παράδειγμα. Αυτό είναι βιβλίο θεατρική αγωγή. Ξέρετε, έχουν βάλει διάφορα μαθήματα τώρα, εις βάρος των κυρίως μαθημάτων, όπως είναι η γλώσσα, η ιστορία και τα θρησκευτικά. Η νέα τάξη, η παγκοσμιοποίηση, χτυπάει αυτά ακριβώς τα τρία μαθήματα. Την ιστορία, διότι μέσω της ιστορίας οι μαθητές μαθαίνουν το παρελθόν τους και αναπτύσσεται το αίσθημα του συνανίκην και η φιλοπατρία. Το μάθημα των θρησκευτικών που παιδαγωγείς Χριστών, που προσπαθούν να το μετατρέψουν σε ένα θρησκεολογικό τίποτε. Να σας πω ότι τα νέα προγράμματα των θρησκευτικών από την Τετάρτη Δημοτικού θα διδάσκουν ισοτίμως 6 θρησκείες. 20 σελίδες θα είναι η Ορθόδοξη πίστη, 20 σελίδες θα είναι το Ισλάμ, 20 ο Ιουδαϊσμός, 20 ο Ινδουισμός. Ο στόχος τους είναι το τίποτε, ούτως ώστε αργότερα τα παιδιά να γίνουν εύκολη λία, που έλεγαν οι αγιορείτες, και νοητών και φανερών θηρίων. Οι παραθρησκευτικές οργανώσεις και οι σατανολατρίες ελοχεύουν για τα παιδιά. Στη σελίδα 81, αυτό το μάθημα υποτίθεται διδάσκει στα παιδιά να υποδιούνται κάποιους ρόλους. Στην 81 σελίδα λέει στα παιδιά: σήμερα θα είσαι δαιμόνιο. Θα υποδηθείς το δαιμόνιο. Το δαιμόνιο. Πέμπτη Δημοτικού. Είναι αυτά που έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός: το κακό θα σας έρθει από τους διαβασμένους. Προσέξτε, δεν είπε τους μορφωμένους. Ο λαός μας τους μορφωμένους λέει γνωστικούς. Τους διαβασμένους λέει πολύξερους. Είναι οι πολύξεροι που τα ξέρουν όλα. Δεν ρωτάνε τους δασκάλους πώς πρέπει να είναι το βιβλίο. Και αναθέτουν σε ομάδες, δικές τους ομάδες, που έχουν πιστοποιητικά προοδευτικότητας, διαπιστευτήρια προοδευτικότητας, τύπου ρεπούση, και γράφουν βιβλία με τα οποία μαγαρίζουν και την ιστορία και τη γλώσσα και την πίστη μας. Η κυρία Ρεπούση, η οποία τις προάλλες το ακούσατε, όταν ζητήθηκε να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη Βουλή των Ελλήνων για να τιμηθούν οι χιλιάδες σφαγιαστέντες από τις συμμορίες του Μουσταφά Κεμάλ, επιδεικτικότατα έφυγε από τη Βουλή, ουσιαστικά τίμησε τους εγκληματίες. Ή ο άλλος, ο κύριος Τατσόπουλος, εγώ δεν έχω πρόβλημα, τα λέω τα ονόματα, ο οποίος αστειεύονταν με τον Κολοκοτρώνη και παρουσίαζε ότι οι Έλληνες στην περίοδο της τουρκοκρατίας ζούσαν πολύ ωραία, θαυμαστή τάξη, όπως έλεγε το παλιό το κουρελούργημα της Ρεπούς. Και κακώς επαναστατήσαμε. Πρώτη γυμνασίου βιβλίο γλώσσας. Αυτό πρέπει να ακούγεται πάντοτε. Αυτό σηκώνει εισαγγελέα. Έχει ένα κεφάλαιο στη γλώσσα που λέγεται ο Σάκης. Το επίρρημα ο Σάκης με γιώτα σημαίνει όσες φορές. Το ξέρετε οι παλιότεροι φιλόλογοι. Το έλεγε ο καθηγητής, είχε ένα γλωσσικό συνήθω, να το ονομάσω έτσι, που επαναλάμβανε το ο Σάκης. Από κάτω όμως οι μαθητές εν χορό επαναλάμβαναν και αυτοί, αλλά έλεγαν ο Σάκης. Άρθρο, όνομα, ουσιαστικό. Έλεγε ο Σάκης ο φιλόλογος, ο Σάκης οι μαθητές, οι μαθήτρες. Διαβάζω τώρα από το βιβλίο. Τι ήταν αυτό? Ο Σάκης, το όνομα δηλαδή,
Είναι βιβλίο το οποίο το κρατάνε στα χέρια τους 12χρονα και 13χρονα παιδιά. Προσέξτε το παρακαλώ. Ήταν ηλεκτρολόγος με μαγαζί. Μεγαλύτερος τους, 25 ετών. Τα είχε φτιάξει με την Αλέκα. Μια από τις μαθήτριες της τάξης. Ψηλή και αδύνατη με κοντά μαλλιά και μεγάλα καστανά μάτια. Μακρύ λαιμό και μακριά χέρια και πόδια. Κάπως ξερακιανή αλλά ζόρικη. Η πρώτη που έβγαινε ραντεβού μήνες τώρα μαζί του. Ο Σάκης την περίμενε το μεσημέρι στην άλλη γωνία και οι άλλες μαθήτριες έτρεχαν από πίσω της να τον δούνε. Τα σχόλια έδιναν και έπαιναν. Ήταν ο πρώτος έρωτας της τάξης και συνεχίζει έτσι. Εντελώς αποαθωτικά, δεσμός 25χρονου ηλεκτρολόγου με 13χρονη, 12χρονη μαθήτρια. Διδάσκεται ως μάθημα της γλώσσας στην πρώτη γυμνασίου. Ερωτώ, σχέση 25χρονου με 12χρονη, πώς ονομάζεται? Δεν είναι το βδελιρότατο των εγκλημάτων που μόνο που το ακούμε μας σηκώνεται η τρίχα και η αηδία? Η λεγόμενη παιδεραστία. Κι όμως είναι σχολικό μάθημα. Αυτή είναι η δύση της καθημάς Ανατολής. Ο γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, ο οσιακής μνήμης γέροντας, έλεγε και ξανάλεγε στα βιβλία του, λέει και ξαναλέει, υπάρχουν και οι πνευματικοί νόμοι. Οι νόμοι των ανθρώπων, τους είδατε ποιοι είναι. Τώρα αρχίζουν και πιάνουν τους απατεώνες. Αν τους πιάσουν βέβαια. Αλλά ο νόμος του Θεού, οι πνευματικοί νόμοι, από αυτόν δεν φεύγει κανείς. Όταν διδάσκουμε τέτοια πράγματα σε 12χρονα παιδιά, βεβαίως και θα υποστούμε κρίση. Για να συνέλθουμε. Στην πρώτη δημοτικού θυμήθηκα τώρα, να το πω και αυτό, που είναι η σημαντικότερη τάξη. Πάλι ο γέροντας Παΐσιος έλεγε, όσοι δάσκαλοι έχετε αναφορά στην πίστη και στην πατρίδα, να παίρνετε πρώτη δημοτικού, είναι η πιο κρίσιμη τάξη. Εντυπώνονται ανεξίτηλα στη μνήμη των παιδιών τα πρώτα μαθήματα και τα συνοδεύουν διαβίου. Στο μάθημα που είναι αφιερωμένο στο Πάσχα έχει δύο ποίηματα. Το πρώτο μιλάει για κουλουράκια ψημένα και το δεύτερο για αυγά, πώς βάφονται τα αυγά. Δεν υπάρχει πουθενά στην πρώτη δημοτικού η φράση «Χριστός Ανέστη» ή «Ότι τιμούμε την Ανάσταση του Χριστού». Το ίδιο ισχύει και για τα Χριστούγεννα. Στις τρεις πρώτες τάξεις δεν θα βρεις τη λέξη πατρίδα, τη λέξη Παναγία. Δεν υπάρχει ούτε μία προσευχή μέσα στα βιβλία του Δημοτικού Σχολείου, στα βιβλία γλώσσας, που είναι τα κρισιμότερα βιβλία. Να ξέρετε, τα σπουδαιότερα βιβλία του Δημοτικού Σχολείου είναι τα βιβλία γλώσσας. Ο δάσκαλος πρωτίστως, σχολείου είναι ο δάσκαλος που έλεγε ο Παλαμάς, και τα βιβλία τα αναγνωστικά ενσαρκώνουν την κοινωνία στην οποία οδηγεί το σχολείο. Μέσω των βιβλίων βλέπει ο μαθητής, καθρεφτίζεται και βλέπει την κοινωνία στην οποία τον οδηγούμε. Τα βιβλία αυτά είναι περιοδικά, ποικίλης ύλης, προπαιδεία καταναλωτισμού, βάλουν ευθέως και κατά της πατρίδας και κατά της πίστης. Αυτό είναι προϊόν μιας άλλης ομιλίας, κύριε Νικολαίδη. Να σας δείξω αναλυτικά, να φρίξετε. Σε ποια γλώσσα να διδάξουμε? Δεν υπάρχει ο Σολωμός, ο Ελίτης, ο Παλαμάς, ο Σεφέρης, ο Καβάβης, ο Παπαδιαμάντης, ο Κόντογλου από αυτά τα βιβλία, όλοι οι μάστορες του ελληνικού λόγου. Το γλωσσικό σήμερα παλιά ήταν καθαρεύουσα δημοτική. Σήμερα είναι απροκάλυπτα ελληνική γλώσσα ή αγγλική. Πώς θα διδάξουμε ιστορία όταν τα αναγνωστικά δεν αφαιρώνουν μισή αράδα για τον Κολοκοτρώνη, τον Κανάρη, τους αρχαίους μεγάλους ήρωες, τον Παύλο Μελά, τον Γρηγόρη Αυξεντίου, τον αντριωμένο αετό της Κύπρου? Και κάτι άλλο. Έχω 20 χρόνια δάσκαλος, περίπου μέσα στην τάξη. Μάχημος δάσκαλος είμαι. Και ποτέ δεν άκουσα μαθητή να μου μεταφέρει εξωσχολικές γνώσεις, ας το προσέξουν οι γιαγιάδες αυτό, χωρίς να ξεκινάει το λόγο του με την εξής κοινότοπη φράση. Κύριε, είδα στην τηλεόραση. Δεν διηγείται ο μαθητής γνώσης από τη γιαγιά, από τον παππού, από τη μητέρα, τον πατέρα. Ο τρίτος γονέας, όπως προσφυώς ονομάστηκε, η τηλεόραση είναι ο πραγματικός γονέας σήμερα. Και ξέρετε για ποια τηλεόραση μιλάμε. Μιλάω για τα κανάλια, τα μεγάλα των Αθηνών, που το μεσημέρι ιδίως όταν μαζώνεται και μαζεύεται η οικογένεια, τότε ό,τι σκουπίδι υπάρχει βγαίνει στην επιφάνεια για να μαγαρίσουν τις αθώες δροσερές ψυχές των παιδιών. Αυτά, λέει ο Κόντογλου, κατάντησαν τους νέους άδεια κανάτια που προσπαθούν να γεμίσουν τον εαυτό τους ρίχνοντας μέσα ένα σωρό σκουπίδια, μόδες, καλυστία, μπάλες και ναρκωτικά. Παιδεία όμως τι σημαίνει? Παιδεία είναι άναμα ψυχής.
Παιδεία εστί ούτε την ιδρύα πληρώσε, αλλά ανάψε αυτήν, έλεγαν οι αρχαίοι. Δεν είναι η παιδεία το γέμισμα ενός άδειου δοχείου, ο εγκέφαλος του παιδιού. Στραφήκαμε μονομερώς στον εγκέφαλο του παιδιού και ξεχάσαμε την ψυχή του. Τα παιδιά διψούν, θέλουν τροφή για την ψυχή και εμείς τους προσφέρουμε μόνο πληροφορίες. Και γίνεται και άλλο έγκλημα. Στείνουν σήμερα στα νέα σχολεία, όπως τα ονομάζουν, τα παιδιά από την πρώτη δημοτικού μπροστά σε υπολογιστές, εθίζοντάς τα εξ απαλών ονείχων σε αυτό που ονομάστηκε ηλεκτρονικό ναρκωτικό. Ήδη γίνονται κλινικές απεξάρτησης από τα διαδίκτυα και από τους υπολογιστές. Και εμείς τα στείλουμε από την πρώτη δημοτικού. Όταν διάβασα σε μεγάλη εφημερίδα, οι υπάλληλοι της Google στην Αμερική δεν επιτρέπουν τα παιδιά τους ούτε στο δημοτικό ούτε στο σπίτι να έχουν μπροστά τους υπολογιστή. Ο Παπαδιαμάντης με διαχρονική ευστοχία εντοπίζει τις αιτίες και τους αίτιους της κακοδαιμονίας μας και της συμφοράς μας. Να πάψει συστηματική περιφρόνηση της θρησκείας εκ μέρους των πολιτικών ανδρών, επιστημόνων, λογίων, δημοσιογράφων και άλλων. Να συμμορφωθεί ανωτέρα τάξη με τα έθιμα της χώρας, να γίνει προστάτης των πατρίων και όχι διώκτρια. Να ασπαστεί και να εγκολπωθεί τα εθνικά παραδόσεις, να μην περιφρονεί ό,τι παλαιών, ό,τι εγχώριων, ό,τι ελληνικών. Να καταπολεμηθεί ο ξενισμός, ο πυθικισμός και ο φραγκισμός. Να μην οθεύονται τα οικογενειακά και θρησκευτικά έθιμα. Να μην μιμόμεθα πότε τους παπιστάς και πότε τους προτεστάντας. Να μην χάσκουμε προς τα ξένα, να τιμώμε τα πάτρια. Θυμήθηκα έναν μεγάλο συγγραφέα, ονομάζεται Αθηναιογράφος, είναι ο Δημήτρης Καμπούρογλου. Οι άθλοι των Αθηνών, θα θυμάστε ένα παλιό του βιβλίο. Είπε το εξής σημαντικό. Όλα τα έθνη για να προοδεύσουν πρέπει να βαδίσουν εμπρός πλην του ελληνικού που πρέπει να στραφεί πίσω. Εμείς δεν πρέπει να προοδεύουμε όπως τεχνολογικώς οι Ευρωπαίοι και οι Φράγκοι. Εμείς τα ζωηφόρα ανάματα βρίσκονται πίσω, στους πατέρες, στους ήρωες και στους αγίους. Αυτή είναι η παράδοσή μας. Πού πήγε η ολιγοδεία του Έλληνα, πού πήγε ο ασκητικός τρόπος ζωής. Τόσα χρόνια, 30-40 χρόνια τώρα, μας σάπισαν τις ψυχές με την ψευτοευημερία. Και γίναμε ποιοι, εμείς οι Έλληνες, που όταν όλη η Ευρώπη γονάτιζε στους Ναζί, δείχναμε μέσα στα σκοτεινά το δρόμο της ελευθερίας του 1940. Αυτοί που θα απαντούν στους εντός και εκτός των τυχών γενίτσαρους, τη δε την πόλη σι δούνε, ούτε μόνο εστί, ούτε άλλου των κατοικούντων εν αυτή. Κοινή γαρπίστη, πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανόμεν και ού φυσόμεθα τη ζωή ημών. Και τελειώνω με την υπέροχη προτροπή του Φώτη του Κόντογλου, από τους τελευταίους δασκάλους του γένους, βεβαίως προγραμμένος από τα σχολικά βιβλία, ο οποίος έλεγε: «Αδελφοί, κρατήστε ζωντανό το θησαυρό της Ορθοδοξίας, αναστείτε ο Θεός και διασκορπιστείτε σαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Να θεωρείτε τους εαυτούς σας μακάριους που είστε Ορθόδοξοι, γιατί πολυτιμότερο πράγμα από την Ορθοδοξία δεν υπάρχει στον κόσμο». Ευχαριστώ πολύ.